Με νέα όπλα η μάχη κατά των πυρκαγιών στην Αττική. Πάνω από τους ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου, τα ντρόουνς της πολιτικής προστασίας πετούν για να επιτηρούν και να εντοπίζουν φωτιές. Δίνουν εικόνα στο κέντρο και επιτόπου μας κατευθύνουν να πάμε και κάνουν αναγγελία της πυρκαγιάς για να είναι πιο έγκαιρη και γρήγορη η αντιμετώπιση τους και η επέμβαση από εμάς. Τουλάχιστον 23 ντρόουνς όπως αυτό εδώ πετάνε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου πάνω από τον Αττικό ουρανό, αποτελώντας τα από αέρος μάτια του πυροσβεστικού σώματος. Χρησιμοποιώντας λέιζερ που δίνουν τις συντεταγμένες του συμβάντος, zoom καθώς και ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες καταγράφουν εικόνες που μεταφέρονται απευθείας στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Η κάμερα του Earth News βρέθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από που γίνεται ο συντονισμός εναέριων και επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης. Καλύπτει μεγάλο μέρος της Αττικής, ευαίσθητες περιοχές, κυρίως τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, της Πεντέλης, Ημιτό, σωστά. Στόχος μας είναι να επεκταθεί σε πιο πολλές περιοχές και όχι μόνο στην Αττική, στην επικράτεια. Ήδη αρκετές επικίνδυνες πυρκαγιές που θα είχαν ολέθριες συνέπειες αν δεν αντιμετωπίζονταν μέσα στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής τους έχουν εντοπιστεί από ντρόουνς. Στη μάχη για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών και οι ένοπλες δυνάμεις. Σε ολόκληρη τη χώρα εκπέμπονται με μέρημνα των ενόπλων δυνάμεων 66 εποχούμενες περίπολοι εφοδιασμένες με θερμικές κάμερες, ενώ επανδρώνονται 2 πυροφυλάκια. Σε πρώτη φάση, μηχανήματα μηχανικού βρίσκονται σε ετοιμότητα κινήσεως εντός 20 λεπτών για συνδρομή στις περιοχές Αττικής, Βιωτίας και Κορινθίας. Αντίστοιχα, υφίσταται φορείς για τη μεταφορά των εν λόγω μηχανημάτων. Στη δεύτερη φάση, εφόσον χρειαστούν ενισχύσεις, υπάρχουν στη Θεσσαλία επιπλέον μηχανήματα και φορείς για τη μεταφορά τους. Σε τρίτη φάση, από Θεσσαλονίκη, μηχανήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα κινήσεως εντός 2 ωρών. Οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν λεωφορεία με σκοπό τη συνδρομή σε ενδεχόμενο εντολής εκένωσης του πληθυσμού, πεζοπόρα τμήματα εάν απαιτηθούν, αλλά και ενέργεια μέσα για πυρόσβεση.